Δυσκολεύονται τα πράγματα για όσους χρωστάνε στη ΔΕΗ και η οικονομική τους κατάσταση κριθεί ότι επιτρέπει την έσω σταδιακή αποπληρωμή αυτών των οφειλών, καθώς με τη σφραγίδα της Κομισιόν η διακοπή της εκτοδότησης θα πάψει να αποτελεί ταμπού. Το συγκεκριμένο σκεπτικό δεν αποκλείεται να εφαρμόσουν οι δανειστές, με αποτέλεσμα οι τακτικοί κακοπληρωτές να μείνουν ακόμα και χωρίς ρεύμα. Ας πάνε στους ιδιώτες. Δεν έχει τώρα οι ιδιώτες που αναλαμβάνουν τα αυτά. Αν δεν τους υφέρει εκεί και οι τιμές είναι αυξημένες στη ΔΕΗ, ας πάνε στον ιδιώτη. Να κόψουν τα δικά τους πρώτα. Έτσι τους πούμε. Έτσι δεν είναι. Χρωστάν και κανένας δεν πληρώνει. Ακριβώς. Εμείς τα πληρώνουμε προκαταβολικά. Φυσικά αυτοί που δεν έχουν δεν πρέπει να το κόψουν το ρεύμα, γιατί το ρεύμα και το νερό είναι αγαθά, κατάλαβες. Οπότε δεν ξέρω τι να πω εγώ. Ωστόσο δεν είναι πολύ αυξημένοι οι λογαριασμοί, δεν πιστεύετε? Βεβαίως είναι, μα είναι αυξημένοι. Τώρα κάποιος που παίρνει 300 ευρώ το μήνα, πώς είναι δυνατόν να πληρώσει το λογαριασμό του, καταλάβατε? Εδώ είναι το κουμπί. Αλλά ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Ανοίγει σήμερα σταδιακά, μετά από πολλές καθυστερήσεις και προβλήματα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονόμω Κατοίκων 2. Η διαδικασία υποβολής μετά την κατάρρευση της πλατφόρμας λόγω υπερφόρτωσης θα ανοίξει τμηματικά σε διάστημα 3 εβδομάδων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν στη διεύθυνση εξοικονόμηση.ipen.gr προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιείται τμηματικά ως εξής. Η Δευτέρα 19 Μαρτίου στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία Ήπειρο, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα. Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου Δυτική Μακεδονία Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. Και τη Δευτέρα 2 Απριλίου την Αττική και το Νότιο Αιγαίο. Σε όλες τις περιπτώσεις η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίγει από τις 8 η ώρα το πρωί. Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ακινήτων, σε ιδιοκτήτες κατοικιών. Συγκεκριμένα. Όχι για οποιοδήποτε ακίνητο, γιατί πολλοί νομίζουν ότι μπορούν να βάλουν και τους επαγγελματικούς χώρους. Εκείνο είναι άλλο πρόγραμμα που αφορά ΕΣΠΑ επιχειρήσεων. Οπότε, απευθύνεται στους ιδιοκτήτες κατοικιών οι οποίοι θέλουν να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κατοικία τους. Δεν μπορούν να ενταχθούν όλες οι κατοικίες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σπίτι μας να έχει ενεργειακή κατηγορία Δέλτα και κάτω. Τα σπίτια τα οποία έχουν οικοδομική άδεια από το 2010 και μετά σίγουρα δεν μπορούν να μπουν, γιατί αυτά έχουν ενεργειακή κλάση Β. Όσον αφορά τη θερμομόνωση, είτε μιλάμε για την τυχοπία, είτε μιλάμε για, να μιλήσω έτσι πιο απλά, για την ταράτσα, για την τυπηλωτή, είτε αντικατάσταση μόνωσης ή νέα τοποθέτηση θερμομόνωσης στην κεραμοσκεπή. Ανατροπές στις τιμές της αγοράς και στους φόρους των ακινήτων φέρουν οι νέες αντικειμενικές αξίες. Στο χρηματιστήριο των τιμών έχονται τα πάνω κάτω με τις εισηγήσεις των εκτιμητών ακινήτων, οι οποίοι μέχρι και την Πέμπτη θα πρέπει να έχουν δώσει στο Υπουργείο Οικονομικών τις νέες τιμές και για τις περίπου 10.200 ζώνες σε όλη τη χώρα. Έπειτα από μια δεκαετία κατάρρευσης της κλιματαγοράς, με τις τιμές διαμερισμάτων να έχουν υποχωρήσει ακόμη και πάνω από 45%, οι προτάσεις των εκτιμητών διαμορφώνουν ένα νέο χάρτη με τις τιμές τις οποίες πατάει η εφορία για να φορολογήσει τα ακίνητα. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι ειδικοί ερεύνησαν συμβόλαια αγοραπολισιών, είδαν αγγελίες, συνέλεξαν στοιχεία από το διαδίκτυο και από μεσητικά γραφεία. Μέχρι τις 23 Μαρτίου μπορούν οι κάτοχοι των ανασφάλιστων οχημάτων να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους, αφού ξεκινάει άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ο έλεγχος για όσους από τους ιδιοκτήτες τους δεν έχουν προστρέξει να το κάνουν.